βιβλίου της Άννα Στεργίου, ο δίδυμος «Καπιταλισμός» παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Το βιβλίο αποτελεί μια επικαιροποιημένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της Άννα Στεργίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τον Γιάννη Μανιάτη. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο στην Ιγουμενίτσα, όπου και εισέπραξε ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Με προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Άννα Στεργίου, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής της Θεσπρωτείας στις διπλές εκλογές του 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνει στην εργασία της ότι η νέα εκδοχή του καπιταλισμού βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: στην πράσινη ενέργεια και την ψηφιακή τεχνολογία, που επηρεάζουν τόσο την κοινωνικο-οικονομική δομή της κοινωνίας, όσο και την ιδεολογία της. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, ενώ για το βιβλίο μίλησαν η πρώην υφυπουργός Παιδείας, βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μερόπη Τζούφη, ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων και επικεφαλής της Παράταξης Κοινό των Υπηρωτών, Γιάννης Στέφος, αλλά και ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δικηγόρος, κοινοβουλευτικός τομέαρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αλέκος Αυλονίτης. Είναι αυτό το βιβλίο επιστημονικό? Το βιβλίο αυτό αποτελεί την εκλαϊκευμένη, αν μου επιτρέπετε, εκδοχή της μεταπτυχιακής διπλωματικής της εργασίας για το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Ο δίδυμος καπιταλισμός είναι δικό της εφεύρημα και η δική της συμβολή στην εξέλιξη της θεωρίας της κοινωνιολογίας. Δίνει ερωτήματα και απαντήσεις με τον κόσμο μας. Ξεκινώ με τις έμφυλες ανισότητες. Υπάρχει το έμφυλο φάσμα σε βάρος των γυναικών και στο δίδυμο καπιταλισμό και στο δυτικό κόσμο? Η απάντηση είναι ναι. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλα 60 χρόνια για να μπορέσει να μιλήσει για την πλήρη ισότητα, και βεβαίως εάν δεν υπάρχουν πολύ σοβαρές παλινδρομήσεις. Η περίοδος της πανδημίας του COVID-19 δημιούργησε νέα δεδομένα. Υπάρχουν στοιχεία σοβαρά παλινδρόμησης, έμφυλης βίας, γυναικοκτονιών, αλλά από την άλλη μεριά αναδείχθηκαν στην πρώτη γραμμή οι γυναίκες για την αντιμετώπιση του COVID ως νοσηλεύτριες, γιατρίνες, φροντιστές ευάλωτων ατόμων. Υπάρχουν εργαλεία και μέτρα που μπορούμε να δουλέψουμε? Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν τα νομικά εργαλεία, όπως είναι για παράδειγμα η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ήδη από το 2011. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 το κύρωσε μαζί με ξεχωριστό νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν όμως πολλά ευρωπαϊκά κράτη που αυτή η σύμβαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, δεν έχει κυρωθεί. Και το σημαντικότερο, εκεί που δημιουργήθηκε αυτή η σύμβαση, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία, με επιλογή της κυβέρνησης Ερντογάν, αποσύρθηκε από τη σύμβαση αυτή. Επομένως, είναι παρόντα τα στοιχεία της παλινδρόμησης ακόμη και από τα νομοθετικά εργαλεία, πολύ περισσότερο από την εφαρμογή τους. Το μισθολογικό χάσμα ανθεί και βασιλεύει κατά των γυναικών. Και εδώ, για να έρθω στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή η εμπλοκή των γυναικών με την υψηλή τεχνολογία είναι περιορισμένη, φαίνεται ότι η εξέλιξη του ψηφιακού και πράσινου καπιταλισμού, που επιτάσσει πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, θα οδηγεί σε όλο και πιο περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών, εκτός αν αλλάξει ο προσανατολισμός και τα εκπαιδευτικά πλαίσια. Το βιβλίο αυτό μιλά για ζητήματα επίκαιρα, αλλά το σημαντικό είναι ότι παίρνει μια νέα γνώση. Εισάγει νέα ορολογία στην επιστήμη της κοινωνιολογίας και αποδεικνύει πρώτα απ' όλα ότι τα πανεπιστήμια μας μπορούν να παράγουν νέα γνώση. Ο δίδυμος καπιταλισμός από μόνος του αποτελεί ένα ορόσημο στην βιβλιογραφία και η Άννα Στεργίου τον καθιερώνει και τον εξηγεί. Δεν είναι ο μόνος νέος όρος που εισάγει, εισάγει και τον όρο ταξικός ετεροφοδισμός. Είναι δικιά της εφεύρησης επινόηση και αναφέρεται στην ταξική θέση της γυναίκας για την οποία μίλησε η Μερόπη διεξοδικά, η οποία μέχρι σήμερα έτερο καθορίζεται από τον πατέρα, τον σύζυγο ή τον σύντροφο. Στο 25ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, 24ο, μιλάει για τις χωρικές και στεγαστικές ενισότητες ακόμη και με το θάνατο. Είναι ένα εξαιρετικά περιγραφικό κεφάλαιο, με αναφορές από την αρχαιότητα, την Αίγυπτο μέχρι και σήμερα. Δείχνει πως ακόμα και με το θάνατο δεν είμαστε όλοι ίσοι, οι ίδιοι. Ο τρόπος που αναλύει τον κόσμο μας μέσα από την ιστορία της ενέργειας είναι σημαντικός και συνδέεται με γεγονότα που αυτή τη στιγμή μας κάνουν να ανησυχούμε ιδιαίτερα με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρότι πραγματεύεται ένα δύσκολο θέμα, χρησιμοποιεί κατανοητή γλώσσα. Προσφέρει τη συγκερασμό δύο κρίσιμων πεδίων της κοινωνιολογίας, την κοινωνιολογία του περιβάλλοντος και της ενέργειας,
με την ψηφιακή κοινωνία και δημιουργεί μια θεωρία πάνω στην οποία, πάνω στην κοινωνία που ζούμε, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις που συνδέονται με θέματα ενέργειας. Ως εκπαιδευτικός, θα πω ότι με ενδιαφέρει το κομμάτι που αναφέρεται πάνω στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις ανισότητες που αναπαράγονται μέσα από αυτήν. Η θεωρία του πρωτοπόρου στην επιστήμη της κοινωνίας του Πιέρ Μπουρδιέ, πάνω στην οποία βασίστηκε η κοινωνία της εκπαίδευσης, συνδέεται με την ψηφιακή κοινωνία και τις εκπαιδευτικές ανισότητες που θέτει στο τραπέζι της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης η Άννα Ιστεργίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφήνει ολόκληρες γενιές και γενιές παιδιών πίσω του. Στην Ελλάδα, πρόσφατα, στα χρόνια της νόσου COVID, είδαμε παιδιά να κάνουν μαθήματα από τα κοινά τηλέφωνα και σε άλλα σχολεία να μην κάνουν γιατί έπεφε το σήμα. Το ζούμε στην Ήπειρο βεβαίως με τις ελπίδες ψηφιακές υποδομές. Το ζήσαμε και στις τελευταίες περιοδίες με πολλούς από εδώ μέσα. Αλλά την Ήπειρο που δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με ένα κινητό τηλέφωνο. Ιδιαίτερα σπρωτεία. Η εξαιρετική λοιπόν προσπάθεια της Άννας να συνδυάσει την επιστημοσύνη με την κοινωνική διδαχή, η παρουσία στον νόμο προκλήσεων με θετικές και αρνητικές όψεις, η απόδειξη του επηρεασμού στην κοινωνία, κατέληξε στην έκδοση του βιβλίου, το οποίο για ένα νομικό και πολιτικό όπως είμαι εγώ, λύνει απορίες, αλλά ανοίγει και πολλά θεσμικά ζητήματα και για την καθημερινότητα, αλλά και για όσα θα συμβούν στο μέλλον. Το βιβλίο δημιουργεί μια νέα θεωρία πάνω στην περιβαλλοντική ανάπτυξη και πάνω στην ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνιολογίας. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικότατο θέμα. Χρησιμοποιεί τη μαρξιστική θεωρία ανάλυσης, αλλά την εμπλουτίζει και με άλλα εργαλεία, δημιουργώντας μια νέα θεωρία πάνω στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος είναι πολύπλοκος και πολυεπίπεδος. Η εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου της Άννα Ιστεργίου ολοκληρώθηκε με την ίδια την συγγραφέα. Κοινωνικές ανισότητες που δημιουργούνται, οι οποίες δεν είναι μόνο για το αν παίρνει κάποιος περισσότερα λεφτά ή λιγότερα. Είναι κοινωνικές ανισότητες που έχουν να κάνουν με την υγεία, με τη χωρικότητα, με τη στέγη, με την ενέργεια. Παρατήρησα όταν έκανα το βιβλίο ότι οι άνθρωποι που είναι αν το 25% είναι περίπου οι φτωχοί ή εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που είναι στα όρια της φτώχειας 20-25%, υπάρχει η διπλάσια μερίδα ανθρώπων, περίπου το 50%, οι οποίοι πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια. Την έχω ζήσει και εγώ στο πετσί μου, όταν έκλεισε η ελευθεροτυπία. Την έχουν ζήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχετε δει πάρα πολλές φορές δημοσιεύματα, όπου τσακώνονται για το ότι δεν έχουν να πάρουν το πετρέλαιο, οι μισοί φωνάζουν στις πολυκατοικίες. Το έχετε δει να ανάβουν φωτιές, να βάλουν σόμπες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν της ενεργειακής φτώχειας θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια. Όπως όμως θα μας απασχολήσει, όπως έγινε και με τη Θεσσαλία, το θέμα των πλημμυρών. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που φτιάχνουμε τα δημόσια έργα. Δεν μιλάει για το αν έχουν μίζες ή δεν έχουν ή οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα πράγματα για τα δημόσια έργα. Έχουν να κάνουν όμως με τον τρόπο που έχουμε την ταλάντωση. Δηλαδή, αν παλιότερα είχαμε 30 εκατοστά βροχής, τώρα μπορεί να έχουμε 70. Άρα λοιπόν τα έργα αυτά που έχουμε φτιάξει είναι για μια άλλη εποχή. Οπότε και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης αλλά και στο κομμάτι το κοινοβουλευτικό πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι μέλη γενέστε. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι σε αυτό το ιστορικό στάδιο έχουμε πλέον από τη μεγάλη αλλαγή την οποία μπορούμε να τα συγκρίνουμε μόνο με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, διότι πια μπαίνουν μαζικά τα ρομπότ. Μαζικά τα ρομπότ στην κοινωνία μας σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι χάνει τη δουλειά του. Εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει το κομμάτι των περιβαλλοντικών προσφύγων. Είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλία. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά στα χωριά τους γιατί δεν έχουν δουλειά, γιατί έχει χαλάσει το χωράφι τους, γιατί ξεμείνανε από λεφτά και δεν έχουν εργαλεία. Γιατί κάποιοι από αυτούς δεν θα αντέξουν.